Ευχαριστούμε. Εδώ μου είπε. Άλλαξε θέση. Γιατί. Όπου θα ήθελα. Συλλογικότητα. Αλλαγές. Σιγά μην σας ρωτήσει. Δεν άρεσε τους εγώκυρους αλλαγές αυτές. Δεν είναι εγώκυρος ελαίων. Αλλάζει και κάθεται όπου θέλει. Έχει χάσει που έχω κάνει την κατάταξη σήμερα, όπου αύριο θα δεις το 12 τι θα λέει. Και έτσι όλοι μάθαμε πώς γίνονται οι κατατάξεις, αναλόγως πόσο εκνευρίζουμε. Όχι, αστεία μου. Όχι, όχι, φυσικά. Λοιπόν, αγαπημένη μου, καλώς ήρθες, το ξέρω. Οι κατατάξεις είναι πάντα βάση του τι λένε τα άστρα, γιατί ο καλός ο αστρολόγος τι κάνει. Μεταφράζει μια γλώσσα, τη γλώσσα των άστρων, στη γλώσσα που μιλάνε όλοι όσοι δεν ξέρουν τα σύμβολα τα αστρολογικά. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα πω ότι το ευχάριστο γεγονός είναι ότι ο ήλιος μπαίνει στον καρκίνο. Και είναι ευχάριστο γιατί γιορτάζουμε μια φυσική εορτή, τη θερινή τροπή του ηλίου, η οποία είναι μια πραγματικά πνευματώδης γιορτή από τα αρχαία χρόνια. Αν θέλετε λεπτομέρειες για όλα αυτά, βγαίνει πάντα το blog μου, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, γιατί τώρα στην εκπομπή μας ενδιαφέρει να κάνουμε τις προβλέψεις και να δούμε πώς επηρεάζει τα ζώδια. Όσοι θέλετε προσωπική πρόβλεψη για όλες τις μετακινήσεις των πλανητών και για οτιδήποτε σας απασχολεί, ερωτικό, συναστρία, οτιδήποτε, δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη κάρμα στο 54822 και έγκριτοι αστρολόγοι θα σας απαντήσουν ζωντανά. Σελήνη σήμερα στον εγώκερο, αύριο στις 12 το μεσημέρι περίπου, 2 λεπτά περίπου πριν τις 12 το μεσημέρι, θα κάνει το τετράγωνό της με τον ουρανό, την τελευταία της όψη από τον εγώκερο, μία όψη ολίγων επιθετικούλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Και θα είναι καινή πορείας μέχρι τις 11 και 10 το βράδυ που θα περάσει στον υδροχό. Έτσι λοιπόν αυτό, γι' αυτό λοιπόν θέλω να προσέχετε, ώστε αν έχετε δουλειές να τις έχετε διεκπαιρεώσει μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί σαν καινή πορείας δεν είναι καλή για να κλείσουμε συμφωνία. Φυσικά όμως, επειδή δεν μπορούμε να σταματάμε τη ζωή μας κάθε φορά που η σελήνη θα είναι καινή πορείας, αν χρειαστεί να κάνετε κάποια ραντεβού ή να διεκπαιρεώσετε κάτι, προσπαθήστε να το φροντίσετε, αλλά μην βάλετε τουλάχιστον υπογραφές. Στο 12, επίσης θέλω να πω ότι εννοείται ότι η είσοδος του ηλίου στον καρκίνο θα αλλάξει εντελώς τις ενέργειες. Οι προβλέψεις που θα δώσω τώρα αφορούν στο αύριο και όχι γενικότερα στο μήνα, μην μπερδευτείτε. Και στο 12 έχουμε τους διδύμους, οι οποίοι είναι πολύ αναστατωμένοι αυτόν τον καιρό. Είστε πάρα πολύ αγχωμένοι και έχω την εντύπωση, αγαπημένοι μου δίδυμοι, και θέλω να σας συμβουλέψω πάνω σε αυτό, ότι σε πολλές περιπτώσεις, γιατί μου το συζητάτε, μου στέλνετε mail κλπ., σας ακούω να έχετε παράπονα που πολλές φορές τα προκαλείτε και λίγο μόνοι σας, γιατί με το δίκιο σας έχετε αγχωθεί τον τελευταίο καιρό. Με το δίκιο σας, επειδή υπήρξαν πάρα πολλές ανατροπές, έχουν συμβεί όλα αυτά, και εννοείται ότι το άγχος είναι λογικό, αφού δεν έχουν διεκπεριωθεί ακόμη οι καταστάσεις και δεν έχουν αποκατασταθεί οι ισορροπίες. Ωστόσο όμως δεν κερδίζετε τίποτα, γι' αυτό σας παρακαλώ να βλέπετε λίγο πιο θετικά τα πράγματα και το κυριότερο να κρατάτε τους τόνους πιο χαμηλά. Στο 11 οι τοξότες, που πρέπει να προφυλάξετε τις σχέσεις σας, κυρίως τις διαπροσωπικές, από τα ξασπάσματά σας. Και το λέω αυτό γιατί είστε αρκετά κυκλοθυμικοί, νευριάζετε πάρα πολύ με τις αντικσότητες που προκαλούνται, και το κυριότερο, καθώς ο χρόνος από το ζώδιό σας θέλει να σας προσγειώσει στην πραγματικότητα και να σας βάλει σε μια διαδικασία να οριοθετηθείτε αλλά και να αναλάβετε ευθύνες, καταπιέζεστε, γιατί είσαστε λίγο παιδιά, λίγο πιο ανεξάρτητοι του φυσιολογικού, και αυτό σας κάνει νευρικούς. Ωστόσο όμως, αν αναλάβετε τις ευθύνες σας, θα δείτε ότι ουσιαστικά θα απελευθερωθείτε. Άλλωστε και η ελευθερία είναι μεγάλο καθήκον. Στο 10 η ζυγή. Πρόσκαιρη κακοκεφιά, μη μου στεναχωριέστε, μη μου στεναχωριέσαι, είναι μόνο για αύριο αυτό. Απλά θα υπάρξει κάποια ένταση και κυρίως θα σας απασχολήσουν τα οικονομικά σας θέματα, γι' αυτό θα είστε έτσι. Μέχρι την Παρασκευή τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει, μην ανησυχείτε. Στο 9 η κρυή. Πρέπει θέλω 1-0. Ο αγώνας είναι λίγο σκληρός. Η αλήθεια είναι ότι τα πρέπει σας σκαπελώνουν και αισθάνεστε ότι δεν έχετε τις ευκαιρίες να ακολουθήσετε τις επιθυμίες σας λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο.
Ωστόσο όμως, εάν αυτό σας παρηγορεί, θα σας πω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αλλάξει το σκορ και θα πάρετε τη ρεβάνς. Οπότε κάντε λίγη υπομονή. Στο 8 η Παρθένη. Πρέπει να αγαπάτε τους άλλους, αγαπημένοι μου Παρθένη, χωρίς να τους πιέζετε. Είσαστε πάρα πολύ πιεσμένοι οι ίδιοι. Θέλετε πάρα πολλά πράγματα να γίνουν στο εδώ και τώρα, γρήγορα. Σε πολλά από αυτά έχετε δίκιο. Αλλά με το να πιέζετε τους γύρω σας και κυρίως τα αγαπημένα σας πρόσωπα να κάνουν αυτό που πρέπει και που θέλετε εσείς και που έχετε κρίνει σωστό και που πιθανώς να έχετε δίκιο. Τη στιγμή που το θέλετε, αυτό το πράγμα τους απομακρύνει από κοντά σας και στο τέλος οι όψεις σας βγαίνουν με το να είστε σε ένταση με ανθρώπους που αγαπάτε και να μην μιλιώσαστε μέσα στο σπίτι. Δεν το θέλουμε αυτό. Δώστε χώρο και χρόνο και στους άλλους γύρω σας να αντιδράσουν με τον τρόπο που θέλουν και θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά γιατί είστε καλές καρδιές. Στο 7 οι ιχθύες. Σύγχυση στη δουλειά. Αλλά πολλές ερωτικές επιτυχίες το βράδυ, που σημαίνει ότι στη δουλειά κρατήστε τους τόνους χαμηλά, έτσι χαμογελάστε λίγο μέσα από τα δόντια σας που λέμε και σκεφτείτε τι σας περιμένει το βραδάκι, ιδιαίτερα αν είστε αδέσμευτοι, μοναδικές στιγμές και αν έχετε γεννηθεί στις πρώτες μέρες του ζωδίου σας, καταπληκτικές, ίσως και να βρείτε το τέρι της ζωής σας. Στο 6, η Σκορπιοί. Πέφτουν οι ρυθμοί σας αρκετά. Αυτό είναι καλό γιατί είχατε αγχωθεί και είχατε κουραστεί πάρα πολύ. Αλλά μαζί με τους ρυθμούς πέφτουν και οι μάσκες. Κυρίως στο χώρο τον επαγγελματικό, ίσως όμως και στον προσωπικό για μερικούς από εσάς, που σημαίνει ότι αποκαλύπτονται αλήθειες που ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αρκετά πικρές. Αν όμως στο παρελθόν είχατε εμπιστευτεί άτομα τα οποία δεν άξιζαν την εμπιστοσύνη σας, τότε αυτό που έχω να πω είναι ότι ακόμα και στενοχωρεθείτε λίγο, καλύτερα να ξέρετε τι γίνεται γύρω σας. Φυλάτε τα νότα σας και μην κοινοποιείτε τα σχέδιά σας για να μην τα δείτε υλοποιημένα από αλλού. Στο 5, οι Ταύροι. Θετικότερες εξελίξεις επιτέλους αναμένονται σε όλους τους τομείς. Ωστόσο όμως θα προτιμούσα αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον και ή δυνατόν μέχρι τις 30 του μηνός να μην υπογράψετε συμβόλαια και να μην ολοκληρώσετε συμφωνίες κλπ. Αφήστε λίγο ανοιχτά κάποια παράθυρα γιατί δεν αποκλείεται να έρθουν και καλύτερες ευκαιρίες τις πρώτες ημέρες του Ιούλη αν φυσικά υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Στο 4, οι υδροχόοι. Επιτέλους μπαίνει το νερό στα βλάκι. Όλες τις τελευταίες μέρες όλο και κάτι θετικό γινόταν. Όλη την υπόλοιπη, την επόμενη ημέρα ένα βήμα πίσω, δύο μπροστά, ένα πίσω. Είχατε αυτό για πάρα πολύ καιρό. Τώρα μόνο μπροστά πάμε από εδώ και πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ηρεμήσετε και λίγο και αυτό σε όλα τα επίπεδα. Στον αισθηματικό τομέα ακόμα καλύτερα. Αν είστε αδέσμευτοι, έρχονται υπέροχες βραδιές για εσάς για να αξιοποιήσετε. Στο 3 οι Λέοντες, που επιτέλους ανακτάτε τον καλό δημιουργικό σας σε αυτό που όλοι αγαπάμε. Η αλήθεια είναι ότι είχατε πιεστεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, κοντεύατε να χάσετε το χιούμορ και την καλή σας διάθεση και τη θετικότητα και την αισιοδοξία σας. Μέρα με τη μέρα θα τα ανακτάτε όλα αυτά. Ίσως κάποιο μυστικό και ενδεχόμενα ερωτικό να σας ανεβάσει, ίσως να μην θέλετε να κοινοποιήσετε κάτι, αλλά αυτό το μυστικό θα είναι τόσο χαριτωμένο και όμορφο, όσο το μυστικό της Βουγιουκλάκη όταν το τραγούδαγε με τόση τσαχπινιά, θα έλεγα. Απολαύστε τις ημέρες αυτές. Εγώ θέλω να σας προτείνω, εάν είναι να κλείσετε συμφωνίες, να περιμένετε λιγάκι και εσείς μέχρι τις αρχές Ιουλίου κάντε τώρα τις συζητήσεις. Στο 2 οι εγώκεροι. Υλοποιούνται τα σχέδιά σας επιτέλους. Επιτέλους, σιγά σιγά, σας το είχα πει καιρό τώρα, πράγματα που μέχρι τώρα δεν γινόντουσαν με την Αφροδίτη στον καρκίνο και με τον ήλιο που περνάει, έχει περάσει ήδη από τα μεσάνυχτα, μόλις άλλαξε η μέρα, τα πράγματα θα γίνονται όλο και καλύτερα και οι άνθρωποι που μέχρι τώρα ήταν απόμακροι, δεν μπορούσατε να τους συναντήσετε, δεν μπορούσατε να κλείσετε συμφωνίες ή δεν μπορούσατε να ταυτιστείτε. Επιτέλους, θα μπορέσουν να σας ακούσουν και να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να σας εξυπηρετήσουν και για δικό τους συμφέρον ακόμη. Έτσι λοιπόν ανοίγουν οι ορίζοντές σας επαγγελματικά. Συναισθηματικά δεν το συζητώ, τα πράγματα είναι πολύ καλά για σας. Σας έχω πει μέρες τώρα, υπάρχει πάντα ένα τέρι, υπάρχει πάντα κάτι που σας περιμένει και αν είστε αδέσμευτοι ίσως η επόμενη σχέση σας. Και στο ένα τέλος η καρκίνη. Η καρκίνη που πλέον με τον ήλιο και την Αφροδίτη στο ζώδιό σας και γενικά με όλα αυτά που έρχονται. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Πάρτι, Νικολάκη. Φωτίζετε το ζώδιό σας με το ανέσπερο φως το ηλιακό. Η μεγαλύτερη μέρα φωτίζει το ζώδιό σας. Καταπληκτικό. Επιτυχίες υπόσχονται λοιπόν τα άστρα.
σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Απολαύστε. Βάλε, βρήκα κι άλλον. Φύγανε τα μικρόφωνα. Βρήκα καρκίνο, φίλε μου. Από τα γυρίζει. Πήραμε τη Νίκη. Συνάδελφος. Αδερφός καρκίνος. Αδερφός. Βρήκα κι άλλο. Είμαστε πολύ. Δεν με κυριώσα από πίσω, Τζένι. Πάμε. Λοιπόν, τα πες. Επιτυχίες, έρωτες, τι άλλο. Χαμός, και επιτυχίες. Λεφτά. Όλα δικά μας. Η επιτυχία συνοδεύεται από χρήματα. Όχι πάντα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ρώτησε τον Κώστα, δόξα. Όχι πάντα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Α, είσαι, δεν έχεις φύγει. Έχω να σου δείξω κάτι που μου στείλαν στο Instagram για σένα. Περίμενε, μην φύγεις. Γι' αυτό έμεινες. Λοιπόν, στο 12 οι δίδυμοι, στο 11 οι τοξότες, στο 10 οι ζυγοί, στο 9 οι κρύοι, στο 8 οι παρθένοι, στο 7 οι ηχθείς, αχ, στο 6 οι σκορπιοί, αχ, στο 5 οι ταύροι. Τι ζώδιο είσαι, Κώστα? Το σκέφτηκε. Γιατί το σκέφτηκες, Κώστα? Εντάξει, στο 6 οι σκορπιοί, στο 5 οι ταύροι, στο 4 οι τροχόοι, στο 3 οι λέοντες, στο 2 οι εγώκυροι, πάρα πολύ χαμηλά δυστυχώς και για αύριο. Είναι κρίμα πραγματικά αυτό το ζώδιο, είναι χτυπημένο από τη μοίρα, λυπούμαστε πολύ. Και στο 1 οι καρκίνοι, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.